Στη συνέχεια, Γιώργος Καραγκούνης για την κλήρωση και τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Champions League. Την Πέμπτη, έχουμε και τον αγώνα Ολυμπιακού Χέρτα για το κύπελο UEFA, ενώ έχει προηγηθεί και το παιχνίδι με τη Metalist με ήρωα ποιον άλλον, τον Αντώνη Νικοπολίδη. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γνωστή. Σίγουρα αυτή του Παναθηναϊκού είναι στα σαλόνια της Ευρώπης. Τι να πω. Κάτσε να σκεφτώ. Ναι, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια σίγουρα είναι πολύ καλή. Είμαστε σαν οικογένεια. Είμαστε σαν οικογένεια μόνο με άντρες. Περνάμε τόσο καλά στα αποδυτήρια που δεν θέλουμε να βγούμε στο γήπεδο. Θα πρέπει να μείνουμε όρθιοι στις δυσκολίες του αγώνα, αλλά χρειάζεται που και που να πέθουμε στο χορτάρι. Έτσι. Φεύγω πάλι όμως. Πάω να προλάβω το ζεστό νερό πριν να αδειάσει σίγουρα θερμοσύφωνα και το τραβήξει ολό Σαριέγγι. Πριν τον αγώνα με τη Βέρντερ, έκανα ντους με κρύο νερό. Σίγουρα άρπαξα μια ψύξη και τελικά έπαιξα με τα εμπλάστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Βίντρα, μην το θερμοσύφωνα, ρε. Κύριε Σπιλιόπουλα, σας κάλεσα εδώ εγώ για να σας μιλήσω για το παιχνίδι στην Ουκρανία. Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα στην καριέρα μου, αλλά Θεός με αξίωσε να ζήσω και αυτή τη μοναδική εμπειρία, τη μεγαλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας μου. Ίσως γίνομαι εκκοινότοπος, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου και από τα βάθη του ιδρώτα μου τους αμυντικούς παίκτες της ομάδας, γιατί μου χάρισε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με άφηναν συνέχεια ακάλυπτο, όπως και τον Καφετζόπουλο στο Παντερμένο που είναι ψυχή, για τα τεράστια κοινά που άφηνα, για την παντελή έλλειψη αλληλοκάλυψης, για τον παντελή καψί και βέβαια για τις χάδους τρύπες που είχαμε στα άκρα της άμυνας. Μιλάμε για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος. Στα τρία και όλα πρώτα λεπτά του αγώνα βγήκα πέντε φορές στη γραμμή του πλαγιού out για να κόψω τους Ουκρανούς παίκτες. Περισσότερο έπαιζα σαν εξτρέμ των Ουκρανών παρά σαν τερμοφύλακα του Ολυμπιακού, αφού επόπτης με σφύριξε τρεις φορές offside.